Με τους Ρώσους στρατιώτες στις περιοχές κοντά στα Ουκρανικά σύνορα να έχουν ξεπεράσει τις 100.000, τρένα μεταφέρουν καθημερινά ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό στις κόκκινες περιοχές. Η Μόσχα στέλνει τα πυραυλικά συστήματα S-400 και στο Μίνσκ. Τα βόρεια και ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας ζωσμένα από ρωσικά στρατεύματα. Ο Ουκρανικός στρατός ενισχύει και αυτό στις θέσεις του γύρω από τον Ντονμπάς και την Κριμαία. Εκατοντάδες Βρετανοί στρατιώτες φτάνουν στις νατοϊκές χώρες έτοιμοι να πολεμήσουν. Η κατάσταση πιο εύθραυστη από ποτέ. Μετά τη δήλωση που πάγωσε τον πλανήτη περί μικρής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Τζο Μπάιντεν ανασκευάζει. Επαναλαμβάνει τις αυστηρές κυρώσεις σε οικονομικό επίπεδο που θα επιβάλλει η Δύση στη Μόσχα. Στον απόϊχο της πρωτοφανούς δήλωσης του Προέδρου, Άντονι Μπλίνκεν και Σεργέι Λαυρόφ συνομιλούν σήμερα στη Γενέβη με τις ρωσικές εγγυήσεις για μη επέκταση του ΝΑΤΟ στην κορυφή της ατζέντα. We've seen that again in just the last few days with increasingly bellicose rhetoric. There would be severe consequences should Vladimir Putin stage an incursion into Ukraine. Economic consequences in particular. Ο αρχηγός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Μαρκ Μίλι, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Βρετανό ομολογό του για τον συντονισμό των Βρετανικών Δυνάμεων που ενισχύουν τον Ουκρανικό στρατό. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος επιβάλλει κυρώσεις σε Ουκρανούς βουλευτές που κατηγορούνται για συνεργασία με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και για προώθηση της ρωσικής προπαγάνδας. This action was part of our ongoing, long-standing efforts to counter Russia's network of influence efforts and to expose Russia's dangerous, threatening and ongoing campaign to destabilize Ukraine. Και όλα αυτά όσο ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται στη συμμαχική του Πολωνία για συνομιλίες εν μέσω κρίσης, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες δυνάμεις μέσω Twitter ότι δεν υπάρχουν ούτε μικρές επεμβάσεις, ούτε μικρά κράτη.